Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέρωσης Βενιζέλος 47 μαθήτριες και μαθητές, καθώς και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Ο κ. Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, έχει το λόγο για 15 λεπτά. Μάλιστα. Οι τελευταίες φράσεις του κ. Πολάκη είναι ότι έγινε εξαπάτηση του Κοινοβουλίου από τον κύριο Άδωνη. Μόνο από τον κύριο Άδωνη έχει γίνει, κύριε Πολάκη. Νομίζω πάρα πολλές φορές το Κοινοβούλιο μας έχει εξαπατηθεί, άμα θυμηθούμε τι έλεγε το πριν και τι διεπράχθη μετά. Δηλαδή όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε «σχίζει μνημόνια» και μετά έγινε ο μνημονιακότερος όλων, αυτό είναι επιβεβαίωση του Κοινοβουλίου. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι είπε ο κ. Πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας προς τους Χρυσαυγίτες, οι οποίοι πράγματι έχουν μία συμπεριφορά ανάρμοστη, είπε ότι δεν επιτρέπεται να είναι σας ανεβού. Κάτι είπε, προτροπές έδινε και λέει σας το λέμε ευθύτε τα κλπ. Ότι οι βουλευτές πρέπει να τους εμπιστευόμεθα. Όταν ο κύριος Κοτζιάς ήθελε να στείλει κάτι να διαβάσουν οι βουλευτές σε μια επιτροπή, λέγεται μόνο να το διαβάσετε, λέει, όχι να το πάρετε. Αυτό δεν ήταν φόβος, μήπως κάποιος των βουλευτών το απαγάγει το κείμενο και το βγάλει? Ήταν εμπιστοσύνη προς τους βουλευτές αυτή? Δηλαδή έχει δείξει και η κυβέρνηση με τη στάση της ότι δεν εμπιστεύεται τους βουλευτές. Γιατί είχα ρωτήσει τότε, είχαν πει να έρχονται εδώ, ξέρω εγώ, ειδικογραφίες, αλλά για ένα άλλο θέμα ήταν, και μόνο να τις κοιτάμε, όχι να μπορούμε να τις πάρουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε φόβος μήπως κάποιος τις πάρει και τις αξιοποιήσει. Θα προσέξατε ότι γίνεται στη Γερμανία μία κυβέρνηση. Ενώ υπήρχε ένα χάος ότι οι σοσιαλιστές είναι τελείως αντίθετοι με το σχηματισμό κυβέρνησης, μαζί με τους δεξιούς, έγινε κυβέρνηση. Έγινε κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση αυτή ετοιμάζεται να ορκιστεί. Και δεν έγινε την Κυριακή εκλογές, τη Δευτέρα, να ορκιστεί. 6 μήνες έχουν περάσει ήδη. Η δική μας σπουδή, την Κυριακή εκλογές, τη Δευτέρα το πρωί, κυβέρνηση να ορκίζεται, τι είδους σπουδή είναι αυτή? Πού αποσκοπεί η σπουδή αυτή? Έχουμε δείξει ποτέ πολιτική ωριμότητα? Ακόμη και στην Ιταλία, που βιάστηκαν οι δημοσιογράφοι να πούν ότι βγήκε ένα αποτέλεσμα προς όφελος των λαϊκιστών και της ακροδεξιάς κλπ. Κλπ. Θα δείτε ότι και εκεί θα υπάρξει η ανάλογη ωριμότητα και θα δημιουργηθεί κυβέρνηση. Δεν θα πάνε προς εκλογές. Γιατί υπάρχει η κουλτούρα της συνεννόησης. Ενώ εδώ υπάρχει ο διχασμός. Υπάρχει ο διχασμός. Την άλλη φορά που γινόταν η ψηφοφορία για να παραπευθούν οι 10, είχα πει στον κύριο Τσίπρα, αλλά έλειπε. Ο κύριος Τσίπρας, θα πω και κάτι άλλο. Μια φορά που είπα, γιατί έφυγε ο Τσίπρας όταν άρχισα να μιλάω, είπα, ναι, πήγε σε μια υποχρέωση, ήταν μια κηδεία πολύ φίλτα του Σιριζέου και έπρεπε να πάει. Εντάξει, άμα ήταν τόσο σοβαρό θέμα. Τώρα έχουμε τέτοιο πρόβλημα που λείπει ο κύριος Τσίπρας. Πήγε σε ανάλογη υποχρέωση, γιατί είχε πει ο Ευαγγελάτος σε κάποιο κανάλι που δουλεύει, ότι έκανα ένα μεγάλο φάουλ. Έκανα ότι δεν ήξερα ότι πάει σε... Εγώ δεν έκανα φάουλ. Εγώ θεωρώ την παρουσία του Πρωθυπουργού στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών υπέρτατο ζήτημα. Γιατί αν δεν μας ακούσει εδώ, πού θα μας ακούσει?
όλα είναι χρήσιμα. Και οι γάμοι και οι κηδείες και τα στενοχώριες ήταν βαρύτατο βέβαια το πένθος που δεις αντιλέγει. Αλλά και το να μιλάει ο αρχηγός ενός κόμματος που έκανε 40 χρόνια να μπει στη Βουλή να πει κάποια πράγματα, ο ίδιος μου έχει πει ότι είναι σημαντικό. Σήμερα τι έχει και λείπει. Και μου άφησε ποιον, τον Τζανακόπουλο, ο οποίος είναι πολύ καλός ο κύριος Τζανακόπουλος, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά όταν με διέψευσε μετά τη συνάντησή μου με τον Τσίπρα, που μου είπε ο Τσίπρας για τον χρόνο των εκλογών, βγήκε ο Τζανακόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, και με διέψευσε. Και είπε ότι λέω ψέματα ότι μου είπε ο Τσίπρας. Ερωτώ τον κύριο Τζανακόπουλο, στην ιστορία του ελληνικού έθνους, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει πει ποτέ την αλήθεια για τον χρόνο των εκλογών? Βρέστε μου ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριε Τζανακόπουλε, που στην ιστορία των 200 ετών που έχουμε ελεύθερο ελληνικό έθνος, είπε ποτέ την αλήθεια για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Λοιπόν, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τον άκουσα από το γραφείο μου, ότι 30.000 είχε πάρει η γυναίκα του κυρίου Παπαδημητρίου και προσεφέρθη να τις επιστρέψει. Εγώ νομίζω, είπε ότι και είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί. Όταν την άκουσα όμως την πρώτη μέρα, είπε να τα επιστρέψει και να μην παραιτηθεί. Δεν είπε παρετούμε και τα επιστρέφω. Είπε διατίθεμαι να τα επιστρέψω και παραμένω. Και όταν ξέσπασε το τσουνάμι πια να έτρωγε τον Τσίπρα η λαϊκή οργή, τότε απελήθη. Να λέμε την αλήθεια, δεν παραιτήθη. Να μας, διότι αναλυώνουμε τις φράσεις. Είπε το μεταξύ μετά ο κ. Τσίπρας. Και τι λέει, τι είναι οι 30.000 μπροστά στα 22 δις της Νοβάρτης. Ναι, και τα 200 του Βαρουφάκη. Εκείνα δηλαδή ήταν αθώος του αίματος, ο κύριος Τσίπρας. Όταν έκανε ο κύριος Βαρουφάκης εκείνα που έκανε, είπε κάποιος ότι είναι 200. Μπορεί να είναι και 180, δεν είναι. Είναι πάντως ένα σοβαρό ποσό, γιατί η χώρα έχασε ΑΕΠ, η χώρα δημιουργήθηκε σε στρατιές ανέργων, έγινε χάος. Τώρα ο ακριβής αριθμός τι χάσαμε, αυτό θα ίσως σε άλλες εξεταστικές στο μέλλον θα είναι αντικείμενο. Γιατί μην νομίζω και ο Τσίπρας ότι μόνο αυτός παραπέμπει. Αυτά είναι δανεικά του. Το είπα την άλλη φορά ότι αυτά είναι δανεικά. Και γι' αυτό του πρότεινα τον Σαμαρά και τον Πικραμένο να τους βγάλει από το κάδρο. Όχι γιατί ήθελα να τους αθωώσω εγώ. Αλλά γιατί τώρα να κυκλοφορούμε στην Ευρώπη και να μας λένε εδώ δύο πρωθυπουργοί σας εκλέψανε λεφτά. Τι θέλετε, επενδύσεις? Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Υποτίθεται ότι ψάχνει για επενδύσεις ο Τσίπρας. Υποτίθεται. Εκτός αν δεν ψάχνει και απλά κοιτάει να περάσει ο Αύγουστος. Να περάσει ο Αύγουστος. Λοιπόν, το τι χάσαμε από τον καθένα είναι, από το Πασόκ έχουμε χάσει 1.000.000 διορισμούς. Ήτανε. Αλλά εσείς θέλετε να κάνετε κι άλλους. Είναι λίγα αυτά που χάσαμε από το 1.000.000 διορισμούς της πασοκικής ανδρεϊκής περίοδου και θέλετε να προσθέσετε κι άλλους συμβασιούχους. Και λέω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Ελλάδος είναι να βάλουμε κι άλλους απάνω. Λέει μα χρειάζεται το δημόσιο. Το δημόσιο, ο ιδιωτικός τομέας που έπαθε πανωλευθερία τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια σοβαρότητα, κάποια κίνητρα. Χρειάζεται ένα τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί. Τι εξ όλων κάνατε? Τίποτε απολύτως. Γιατί πάλι μόνο η ανάγκη προσλήψεων στο δημόσιο είναι αυτό που σας ενδιαφέρει? Γιατί προφανώς αυτό φέρνει ψήφους. Ο κόσμος όμως τα βλέπει αυτά και βλέπει ότι είστε αμετανόητοι. Και μην νομίζετε ότι είναι οι Έλληνες ηλίθιοι. Τα αντιλαμβάνονται. Δηλαδή η τάση σας λίγο πριν τον Αύγουστο που κρίνονται όλα να βάλετε συμβασιούχους είναι το ενδιαφέρον, μήπως το δημόσιο έχει έλλειψη προσωπικού ή η ψηφοθυρία. Ο λαός θα κρίνει τι εκ των δύο προτιμά. Θέλω να πω κάτι που έγινε προχθές σε ένα κανάλι. Μιλάγαμε για τους δύο στρατιωτικούς. Ποιος κανόνισε ότι δύο στρατιωτικοί μπορούν να πάνε στη Μεθόριο? Ποιος το κανόνισε αυτό?
Οι Τούρκοι ήταν 7. Ποιος έδωσε εντολή? Κάναμε κάποια ΕΔΕ να δούμε πώς γίνονται οι περιπολίες επάνω, διότι έχουμε 8 Τούρκους που τους ζητάει επίμονα η Τουρκία. Έχουμε καθημερινές απειλές των Τούρκων. Θα μας κάψουν, θα μας πετάξουν στη θάλασσα, δεν θα έχετε χώρα να υπερασπιστείτε. Αυτές οι απειλές δηλαδή είναι ακατονόμαστες. Ακόμη και σαν διατυπώσεις είναι έξω από κάθε λογική. Επομένως αφήνεις τους δύο φαντάρους. Εγώ προσωπικά θα πω τι πιστεύω ότι συνέβη. Εγώ πιστεύω ότι οι Τούρκοι παρακολουθούσαν ότι αυτοί οι φαντάροι, οι δύο ή οι άλλοι δύο, πάντως πάντα δύο, περιτριγυρίζουν στη Μεθόριο και στήσανε παγίδα. Αυτή είναι η πίστη μου. Δημιούργησαν θύραμα. Και την απόλυτη ευθύνη έχει η ηγεσία του στρατεύματος επάνω. Πώς αφήνει δύο παιδιά στη φωλιά του λύκου. Κατά τη γνώμη μου. Είμαστε πολύ ανόητοι αν δεν περιμέναμε τέτοιας μορφής αντίπεινα. Θα αφήνανε οι Τούρκοι την ευκαιρία να δημιουργήσουν συνθήκες ανταλλαξιμότητας? Θα την αφήνανε? Και ξέρετε τι φοβάμαι? Λέμε μήπως η Τουρκία ζητήσει ανταλλαγή. Φοβάμαι μήπως κυλήσει χρόνος, μισός χρόνος, ένας χρόνος, και φτάσουμε εμείς στο σημείο να ζητήσουμε ανταλλαγή. Το ακούσατε? Έτσι κάνω μία πρόβλεψη εγώ με το ταπεινό μου μυαλό. Εγώ δεν θα πω άλλα, γιατί επάνω συζητούνται πολλά απάνω στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ δεν θα τα σχολιάσω αυτά, γιατί δεν είναι της παρούσης. Αλλά φοβάμαι μήπως αυτό που φοβόμαστε, ότι οι Τούρκοι θα θέσουν την ανταλλαγή, θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων, κάτω από την πίεση των γονέων και του κλίματος, να το ζητήσουμε εμείς, και τότε θα είναι για μας αυτό απόλυτα εξευτελιστικό. Έχω ζητήσει για τις... κάνετε εδώ προανακριτικές να βρούμε κλέφτες. Και έχω ζητήσει, γιατί πάνω από 1 εκατομμύριο δεν βάζουμε διακομματική συμμετοχή στην Επιτροπή όταν γίνεται προμήθεια ή έργο, και έναν εισαγγελέα διακληρώσεως από το Σώμα των Εισαγγελέων Εφετών? Τι θα μας πείραζε δηλαδή να λύσουμε το θέμα παστρικά? Γιατί με το σύστημα που έχουμε σήμερα, ή αν αύριο βγει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να εμπιστευτούμε ότι είναι τίμιος ο Υπουργός και δεν θα τα πάρει. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε. Αντί να εμπιστευόμαστε τον Σιριζαίο Υπουργό ή τον, και μετά να απογοητευόμεθα γιατί μας βγαίνει ανάποδα, γιατί δεν βάζουμε επί μόνιμης βάσης ένα έλεγχο? Γιατί θέλετε την εξουσία απόλυτη, δεν θέλετε έλεγχο. Θέλετε απόλυτη την εξουσία, αλλά η απόλυτη εξουσία γεννά και ειδικά δικαστήρια. Η απόλυτη εξουσία, ξέρετε, ότι δημιουργεί αντίπεινα. Και να είστε έτοιμοι και γενναίοι για την ύπαρξη αντιπείνων. Ούτε Τσοχαντζόπουλος θα υπήρχε, ούτε Παπαντονίου, ούτε κανένας άλλος, εάν ένας εισαγγελέας επέβλεπε τις μεγάλου ύψους προμήθειες. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί καμένας στην αίθουσα, το έχω πει 5-6 φορές, υπάρχει απόλυτη αναισθησία. Ό,τι και να λέμε, το παίρνει το ποτάμι. Το μόνο που μένει είναι ότι το ακούει και κάποιος κόσμος. Γιατί λένε να κυνηγάμε εκ των υστέρων τους κλέφτες και να μην προλαβαίνουμε την ύπαρξη λοποδητών? Χάνουμε μερίδιο εξουσίας? Καλύτερα να χάσουμε μερίδιο εξουσίας και να κοιμούνται οι υπουργοί ήρεμοι τη νύχτα χωρίς να κινδυνεύουν. Γιατί ούτε τον κύριο Μητσοτάκη είδα να έχει μια τέτοια να πει. Είναι πολύ ωραία η πρόταση του κύριου Λεβέντη. Όταν κάνουμε αναθέσεις έργων, όταν κάνουμε μεγάλου ύψους προμήθειες, θα έχουμε και έναν εισαγγελέα να ελέγχει για να μην μπορούμε να κατηγορηθούμε. Αδιαφορία πλήρης και από εσάς. Και η δική σας πτέρυγα ονειρεύεται την εξουσία να την αρπάξει ως λάφυρο. Και δεν σας νοιάζει αν που και παραπέμπει. Άλλωστε υπάρχει και η θυμοτυπία να παραπέμπονται και να μην πληρώνει κανένας. Ένα Τσοχαντζόπουλο βλέπω ότι πλήρωσε, και ένα Παπαγεωργόπουλο. Για τον οποίο Παπαγεωργόπουλο, να ξέρετε, δεν έχουν βρεθεί λεφτά. Αλλά το δικαστήριο έκρινε, ότι η βαριά του αμέλεια να μην ελέγξει
το λογιστήριο του Δήμου, ήταν τόσο βαριά αυτή η αμέλεια ώστε να θεωρείται σαν ο ίδιος να έκανε υπεξαίρεση. Έτσι είναι. Λεφτά δεν ευρέθησαν. Γιατί έχουν τρόπο να φυγαδεύουν τα λεφτά. Δεν είναι βλάκες να τα πηγαίνουν στην τράπεζα τα λεφτά οι κλέφτες. Να εξηγούμε. Με τον δε Αμερικανό πρέσβη που συζήτησα, μου είπε ότι στην Ελλάδα το σύστημα είναι υπουργοκεντρικό. Υπουργοκεντρικό τι θα πει, ότι ένας υπηρεσιακός παράγων δεν μπορεί να βγάλει το κοστολόγιο φαρμάκων, αεροπλάνων. Πάσει στον Υπουργό μέσα να δεις, να πας στο φάκελο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του ο υπηρεσιακός παράγων. Ενώ λέει, εμείς στην Αμερική έχουμε υπηρεσιακά συμβουλία τα οποία όταν αποφασίζουν ούτε καν μαθαίνει στον άλλο όροφο υπουργός εις ποιον παραγγείλαμε το ό,τι παραγγείλαμε. Και στα υπουργοκεντρικά συστήματα είναι πολύ πιθανόν να ελαδόθησαν κάποιοι. Δεν λέω για τους προκείμενους, έτσι μην νομίζει ο κ. Γεωργιάδης ότι τον αφορά. Εγώ δεν είπα. Εγώ πιστεύω μάλιστα, επειδή συζητάτε όλο για πολιτικές ευθύνες, για πολιτικές ευθύνες, λέει τις προανακριτικές επιτροπές τις κάνετε για πολιτικές ευθύνες. Δεν το κατάλαβα. Εγώ γνωρίζω ότι τις προανακριτικές τις διενεργούμε όταν έχουμε μια βεβαιότητα ύπαρξης ποινικών ευθυνών. Δεν κατάλαβα ότι με την υποψία πολιτικών ευθυνών διενεργούμε προανακριτικές. Είναι λίγο εκτός αν έχουμε για χασομέρι χρόνο. Έχουμε πολύ χρόνο για χασομέρι. Θέλω να πω για τα Σκόπια δύο πράγματα. Γιατί στα Σκόπια συμβαίνει το εξής. Ακόμη αυτή τη στιγμή δεν έχω καταλάβει τι στάση έχει ο κύριος Πάντζας ο φίλος μου. Το δίνετε το όνομα, το δίνετε κύριε Πάντζα, αφού το δώσανε 145 λαοί, άλλοι δεν το δίνετε κι εσείς. Γιατί γελάτε περί χαλός. Έτσι, χαρμόσει να γελάτε. Για να γελάτε σημαίνει ότι το δίνετε το όνομα εκεί, και το δίνετε για να τελειώσει, αφού 145 λαοί το έχουν δώσει, είναι κουραστικό να επιμένουμε. Δικό σας είναι το όνομα κύριε Πάντζα. Εσείς πολεμήσατε. Έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη να κάτσετε σε ένα καφενείο να πείτε ότι εγώ το δίνω, το όνομα. Σας συμβουλεύω να πάτε. Η θέση δική σας είναι ότι το δίνετε. Και το Πασόκ είπε ότι αν φύγουν οι αλυτρωτισμοί το δίνει και το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε εθνική γραμμή, τη γραμμή Βουκουρεστίου. Η γραμμή Βουκουρεστίου είναι Μακεδονία, Παύλα, Σκόπια. Άρα και η Νέα Δημοκρατία το δίνει. Όχι, το ντουμπάρι τώρα γύρισε. Επειδή είδε τον κόσμο ότι θα έχει μεγάλες απώλειες, η Νέα Δημοκρατία είναι 50-50. Νομίζω ότι η αίθουσα πρέπει και τα κόμματα να σοβαρευτούν. Πρέπει να δηλώσουν και να μην λέτε σύνθετη ονομασία. Να λέτε δίνουμε εν συνθέτω μορφή τη λέξη Μακεδονία. Αυτό είναι το αντρικό. Γιατί λέτε σύνθετη ονομασία. Σύνθετη ονομασία. Τι θα πει σύνθετη ονομασία. Και ο σκύλος Γαβγαβ είναι σύνθετη ονομασία. Δίνεται σύνθετη ονομασία που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Και αυτό δεν το έχετε δικαίωμα να το κάνετε. Έρχεστε σε αντίθεση με το σύνολο του ελληνικού λαού. Και δεν σας περιμέναμε εσάς στην αριστερά 40 χρόνια να έρθετε στην εξουσία για να διαπράξετε αυτή τη μειοδοσία. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν το έχετε αυτό το δικαίωμα. Καλώς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστείτε. Θα κάνω παρέμβαση μετά. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου δύο λεπτά ακόμη. Ναι. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνουμε μια σύσκεψη πολιτική αρχηγή για τα εξοπλιστικά. Γιατί νομίζετε ότι το έχω ζητήσει? Γιατί φοβάμαι για θερμό επεισόδιο τώρα. Και πώς θα ενεργήσουμε στο θερμό επεισόδιο? Πώς θα ενεργήσουμε, θα απαντήσουμε? Θα τα μαζεύουμε και θα φύγουμε? Γιατί οι Αμερικανοί ξέρετε τι λένε. Αν γίνει ας πούμε στην Ψέριμο ή οπουδήποτε ένα θερμό επεισόδιο, θα επέμβει ο Αμερικανός και θα πει έξω οι Έλληνες, έξω οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι όμως θα φύγουν από ελληνικό έδαφος. Από ξένο δηλαδή για αυτούς. Ενώ εμείς θα φύγουμε από δικό μας έδαφος. Και η προδοσία εδάφους και σημαίας είναι για τους στρατιώτες μεγάλη προδοσία. Το ακούσατε? Στα Ίμια, όταν ο Σιμίτης τα μάζεψε με τον Αρσένη και φύγανε, οι μεν Τούρκοι φύγανε από ελληνικό έδαφος,
από ξένο δηλαδή για αυτούς έδαφος, η Ελλάδα όμως έφυγε από ελληνικό έδαφος. Τα έχετε εκτιμήσει αυτά, γιατί βλέπω ένα χαμόγελο, είστε όλοι πολύ γελαστοί. Πραγματικά, αυτό το γέλιο σας είναι τόσο καλό το γέλιο σας. Εύχομαι πάντα να χαίρεστε έτσι, αλλά μήπως έπρεπε να κλαίτε και όχι να χαίρεστε. Μήπως έχετε χάσει την αίσθηση του τι είναι για κλάματα και τι είναι για χαρές. Δηλαδή να χαίρεστε εδώ που δίνετε το όνομα της Μακεδονίας. Να χαίρεστε που συνέλαβε δύο στρατευσίμους μας ο Ερντογάν και να λένε εδώ θα δούμε. Και μέσω λίγη Βουλγαρίας θα τους πάρουμε πίσω. Μετά έλεγε ο Τσίπρας, μου είχε πει εμένα, ότι όταν έρθουν κολοσσοί εδώ με πετρέλαια που συνοδεύονται από το ναυτικό της χώρας τους, πού να τολμήσει ο Ερντογάν. Πού να τολμήσει. Τα μαζέψανε και θα τα μαζέψουν και οι Αμερικανοί, γιατί οι Αμερικανοί πλέον ενεργό ανάμειξη σε πόλεμο δεν θέλουν οι Αμερικανοί. Στο μεν θέμα των Σκοπίων πιέζουν και δεν θέλουν να βάλει χέρι δάκτυλο ο Ρώσος. Μόνο αυτό τους καίει. Και τη Μέρκελ και τους Αμερικανούς. Το ξέρετε. Αλλά στα υπόλοιπα θέματα να έρθουν να πολεμήσουν δίπλα μας, εδώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβγαλε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, γιατί ήταν γαϊδουρινή η συμπεριφορά των Αμερικανών. Ήμασταν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και έφτασε στο σημείο ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής και έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτοί καλωσύνη, δεν κουνήθηκαν. Αν έχετε την καλοσύνη. Βιάζεστε για να συζητήσετε για το ποιος έκλεψε και ποιος δεν έκλεψε. Συνεχίστε. Και ο λαός. Ναι.